Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής, ο Ιερός Ναός Αγίας Θεοδόρας, οι πατέρες δηλαδή, προσκαλέσαμε τον Πάτερ Χρήστο να έρθει να κάνει μία ομιλία με θέμα τι Θεό πιστεύουμε και τι Θεό διδάσκουμε στα παιδιά μας. Τον καλωσορίζουμε στον Κολυμπερό, είναι ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός σε όλους. Από όλους. Καλή ακρόαση σε όλους. Χριστός Ανέστη σε όλους. Χριστός. Πάτερ, το πήρα της αυτοκέφησε. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι ανάμεσά σας. Ας πούμε, ας είναι μια χαρά. Τώρα, να πω πρώτα όμως, αυτό που με συγκίνησε, θα αφήσω λίγο ανάποδα. Αυτό που με συγκίνησε είναι που άκουσα τη λέξη ενωματικός σύλλογος. Είχα την τύχη και θα σας πω και το λόγο γιατί έγινε. Αλλά μην έχετε απορία που θα πω αυτό το λόγο, η παπαδιά είναι εδώ παρούσα, κυρία Μαρία. Όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο, μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1978, και τότε η αιμοδοσία δεν ακουγόταν πουθενά. Εκεί που καθόμασταν μια μέρα στο κηλικείο της σχολής, θεολογικής, μας πλησιάζει, ήμασταν μια παρέα, μας πλησιάζει ένα κορίτσι που ήταν της ιατρικής φοιτήτρια και μας πείθει αμέσως, γιατί είχε και ωραία παρουσία, και μας πείθει αμέσως για την αιμοδοσία. Ξεκίνησε η ίδια και μια άλλη παρέα, είχε ξεκινήσει ήδη ένα σύλλογο αιμοδοτικό και από τότε μέχρι σήμερα δίνω δύο φορές το χρόνο, δίνω αίμα. Το έκανα και όταν ήμουν καθηγητής, συνεχίζω, έκανα και πριν και στο στρατό και παντού, αξίζει να δίνουμε αίμα. Και έμαθα ότι εδώ ο σύλλογός σας είναι από τους πιο δυνατούς αιμοδοτικούς συλλόγους. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω, ότι το θέμα αυτό που έχει σχέση και με τους νέους, έτσι με συνεπέρνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ όμως. Γιατί πραγματικά πονάω, τι θα αφήσουμε όλοι στα παιδιά μας. Είναι μια παράξενη εποχή, μια εποχή που μιλάνε οι πληροφορίες και τα λόγια και αυτά που βλέπουν τα παιδιά μας είναι από πολλές μεριές και κυρίως αυτό το κολοκυθάκι εδώ μας γίνεται δάσκαλος και σε εμάς τους μεγαλύτερους λίγο ή λίγο περισσότερο, αλλά στα παιδιά μας γίνεται δάσκαλος αυτό το κολοκύθι πάρα πολύ. Δεν με μπερδεύει όμως εμένα αυτό, το ότι τα παιδιά μας ακούνε και βλέπουν πολλά. Με μπερδεύει αν τα παιδιά μας παίρνουν τη σωστή εικόνα του Θεού. Εάν παίρνουν τη σωστή εικόνα του Θεού, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι δεν έχουν να φοβηθούν τα παιδιά τίποτα. Θα τη βρουν την άκρη, θα το βρουν το Θεό. Αρκεί ο Θεός τον οποίο περιγράφουμε να είναι πραγματικά ο αληθινός Θεός. Το άλλο που είχα να πω σαν αρχή, επειδή βλέπω πολλούς, και πάντα όταν βλέπω πολλούς, λέω καλύτερα θα ήταν να ήταν λιγότεροι, γιατί πιο πολλά θα λέγαμε, πιο όμορφα θα ήταν. Θυμάμαι κάτι που είχε πει ο Γεροπαΐσιος και θα το πω τώρα για να δώσω τη δυνατότητα σε κάποιους να φύγουνε. Γεροπαΐσιο κουβέντα, δεν είναι δικά μου. Είχαμε πάει μια παρέα στον Γέροντα Παΐσιο. Αυτό είναι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος το ξέρεις, ε. Δεν υπάρχει. Αυτό ο Δήμαρχος είναι. Εντάξει, τώρα, κοίταξε τώρα, Δήμαρχε, τώρα τι έχω πάθει με σένα που ήρθες. Πίστευα ότι είμαι εγώ πιο τρελός. Αλλά οι πληροφορίες που λένε
ότι έχουμε την ίδια τρέλα. Λοιπόν. Λοιπόν, τώρα που ήρθε και ο Δήμαρχος, αυτό ταιριάζει πιο πολύ. Είχαμε πάει λοιπόν μια παρέα θεολόγων στον Γέροντα Παΐσιο. Νέοι θεολόγοι, όλοι οι άλλοι είχαν πάρει ήδη το πτυχίο, κάποιοι ήταν τότε κοντά να πάρουν το πτυχίο. Και πάμε λοιπόν στο Γέροντα Παΐσιο και είχαμε καθίσει εκεί στο περίφημο υπαίθριο αρχονταρίκι του για να κουβεντιάσουμε. Θα ήμασταν καμία κοσαριά, μπορεί και παραπάνω. Ξέρετε, οι νέοι φοιτητές και κυρίως οι νέοι θεολόγοι ξέρουν τα πάντα. Τα πάντα όμως. Δεν υπάρχει κάτι που να μην το ξέρουν. Και θυμάμαι τότε την εποχή μου και εγώ που μου σπούδαζα θεολογία, ότι μπορεί και να ξέραμε, όχι μπορεί, ήταν σίγουρο ότι ξέραμε περισσότερα και από το Θεό. Ποιος Θεός, τι ξέρει ο Θεός, εμείς τα ξέρουμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν που είχαμε πάει στο Γέροντα Παΐσιο, κουβεντιάσαμε διάφορα θέματα, εγώ καθίσει πίσω, δεν ήθελα που ήθελα να εμφανιστώ, γιατί λόγω και από το ίδιο χωριό που είμαστε με τον Γέρο Παΐσιο, την Κόνιτσα, γνωριζόμασταν, είχαμε άλλη γνωριμία. Και κάποια στιγμή μου άρεσε το θέμα και έκανα κι εγώ μπροστά έτσι, τεντώθηκα, λέω Γέροντα, λέει Χριστό, τι θέλεις. Λέω να πω κι εγώ κάτι. Και ακούστε τώρα τι ατάκα είπε ο Γέροντας που σας αφορά για να τελειώνουμε. Λέει, βρε παιδί μου, τι τα θέλεις εσύ αυτά. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Οι άλλοι φίλοι μου όμως το πήρανε χαμπάρι και αμέσως πετάχτηκαν στον Γέροντα. Λέει, Γέροντα, τι σοβαρά, για τον Χρήστο δεν είναι, δεν χρειάζονται τα σοβαρά. Και τότε είπε μια ατάκα ο Γέροντας που με ακολουθεί μάλλον. Βρε παιδί μου, λέει, αυτός όλο με τους τρελούς και τους παλαβούς και τους φευγάτους θα κάνει παρέα. Άστα, παιδί μου, εσύ τα σοβαρά, να μην λες σοβαρά. Οπότε και εγώ σήμερα ήρθα εδώ να μην πω σοβαρά. Το πρώτο που ήθελα να σας διαβάσω, ένα ωραίο μηνυματάκι που ήρθε στο κινητό μου κάποια στιγμή πριν το Πάσχα. Ακούστε, για να δείτε τι σώοι χριστιανοί υπάρχουν σε πάρα πολλά μέρη της γης. Γιατί θα ρω πως εμείς κάπου έχουμε ανεβάσει πολύ τον αμανέ μας και νομίζουμε ότι σε τούτον εδώ τον τόπο υπάρχει μόνο ο Χριστός. Ότι αλλού πουθενά δεν περπατάει ο Χριστός. Μόνο εδώ στην Ελλάδα και ακόμα περισσότερο εμείς στη Βόρεια Ελλάδα το πιστεύουμε ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο Χριστός. Ακούστε λοιπόν το μήνυμα, μικρούτσικο είναι. Ένα λεπτό. Πάτερ, καλησπέρα. Σας γράφω από τη Βηρυτό. Σας άκουσα σήμερα για πρώτη φορά. Τελείως κατά τύχη. Και χάρηκα πολύ που είδα έναν παπά με τόση χαρά και τέτοιο χαμόγελο. Επίσης χάρηκα που μιλάτε για τη μεγάλη αγκαλιά προς όλους τους ανθρώπους. Εμείς εδώ στο Λίβανο ζούμε καθημερινά αυτήν την ποικιλομορφία την οποία δεν καταλαβαίνουν ή δεν σέβονται πάντα στην Ελλάδα. Θυμάμαι και τον εαυτό μου την πρώτη φορά που γιορτάσαμε Πάσχα. Ταράχτηκα που είδα τον κόσμο να είναι στην εκκλησία όχι με τα καλά του τα ρούχα. Αλλά θυμάμαι επίσης ότι έμειναν, ακούστε τώρα τη συνέχεια δύο φράσεις, αλλά θυμάμαι επίσης ότι έμειναν όλοι μέχρι το τέλος της Αναστάσιμης Λειτουργίας με κατάνοιξη και χωρίς γκρίνια και στο τέλος όλοι κοινώνησαν. Στο πεζοδρόμιο περιμέναμε έξω. Δεν είχε χώρο ούτε στο προάβλιο, τόσο κόσμο είχε. Έβλεπες τα πρόσωπα όλων να λάμπουν από τη χαρά της Αναστάσεως. Μεγάλα μαθήματα ζωής σε μια χώρα όπου σε μια χώρα
όπου κοινωνούν όλοι κάθε Κυριακή. Μακάρι μια μέρα να σας συναντήσω και από κοντά να έχετε και να μοιράζεστε πάντα χαρά, χαμόγελο, αγάπη και αγκαλιές. Την ευχή σας, συγχωρέστε με που θα πω το μισό όνομα, γιατί το άλλο είναι αράβικο και δεν πρέπει, Αθηνά Μακρύ. Όταν το πήρα αυτό το μήνυμα, είπα μέσα μου, τι κάνεις μωρέ εδώ, τι είναι τούτο εδώ, πού είναι οι χριστιανοί, πού είναι η Θεία Κοινωνία, πού είναι η χαρά της Αναστάσεως. Και βλέπετε ότι αυτοί εκεί, όπου κάθε τόσο λιώνουν τα σίδερα από τις βόμβες και γίνονται όλα ερείπια, αυτοί έχουν βρει το Θεό. Πηγαίνω συχνά στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς. Μετά να πατήσετε στο ίντερνετ Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς, εικόνες και θα σας βγάλει φωτογραφίες από, ακούστε νούμερα, είναι ένα κλισάκι στο Μπουγιού Καντά, στο μεγάλο νησί της, στα Πριγκιπόνησα, και εκεί πηγαίνουν και προσκυνάνε οι μουσουλμάνοι κυρίως. Οι μουσουλμάνοι κυρίως. Την ημέρα της γιορτής έχω βρεθεί. Δίνει η τουρκική αστυνομία πάνω από 350 με 400.000 προσκυνητές. Και να δείτε τώρα τους μουσουλμάνους Τούρκους να χτυπάνε με τις μετάνιες την κεφάλα τους κάτω στα μάρμαρα μπροστά στον Αγιώργη και να προσκυνάνε την εικόνα του. Όταν κατέβηκα από εκεί με την παρέα μου, τότε, την πρώτη φορά που είχα πάει, μου λέει πάμε να φάμε, κάτω στο λιμάνι. Πάμε σε ένα ταβερνάκι που είχε κοφτέδες. Οι πολίτες, μάγειροι, φημίζονται για τις ωραίες κοφτέδες. Και ήμασταν 4 άτομα, ο γιος μου, εγώ και ένα ζευγάρι άλλο που το παιδί αυτό, καταγωγή του, είναι από την πόλη. Τα ήξερε πολύ καλά. Πάμε λοιπόν και μας λέει το αφεντικό, περάστε από την πίσω πόρτα, στα τούρκικα. Το μετέφρασα. Πηγαίνουμε σε ένα δωματιάκι, σαν μικρό σαλονάκι, καθόμαστε εμείς 4 και έρχονται και μας παραγγέλνουν τι θέλουμε να φάμε. Και κάποια στιγμή έρχεται το αφεντικό, γονατίζει μπροστά μου, πιάνει τα χέρια, αρχίζει και τα γεμίζει δάκρυα, κλαίει. 10 λεπτά έκλαψε. Γυρίζει, μουσκεμά όλους, μουσκεμά και εγώ στα πόδια και λέει, για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Με πιάνει λίγο στη γωνία, κοντά στους άλλους, αλλά σε μια γωνία και μου λέει λίγη εξομολόγηση παπά, να τα πω και διάβασέ με. Όταν ξαναπήγα μετά από λίγο καιρό και είχα όλη την οικογένεια μαζί μου και κάτι φίλους μου, πήγα να ψάξω να βρω τον Ηλία, που ήταν το μαγαζί εκείνο. Δεν το βρίσκα. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, δεν το βρίσκα. Αυτός είχε αλλάξει. Τα παιδιά μου με κορόιδεψαν ότι μπαμπά εντάξει, περνάνε τα χρόνια, έρχεται ο Αλσχάιμερ. Και εκεί λοιπόν που έκανα πέρα δόθε εγώ, έρχεται ένας κύριος πίσω μου, δεν φοβήθηκα και να τον δω με αυτό που μου είπε. Μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις. Λέω μέσα μου, μη λες τίποτα. Και μου λέει συνέχεια αυτός, ψάξε στο τρίτο στενό, το τρίτο μαγαζί, φτιάχνει καινούργιο μαγαζί εκεί. Πήγαμε. Τρελάθηκε από τη χαρά του. Δεν είχε όμως φτιάξει το μαγαζί για να μας κεράσει. Και μου λέει,
φεύγοντας, παπά, να πας κάτω στο λιμάνι, στο τάδε μαγαζί, σε περιμένω. Εμείς χαζέψαμε από εδώ, χαζέψαμε από εκεί, παρέα και η οικογένεια, πήγαμε μετά από αρκετούτσι και ώρα. Και βρήκα 20 άτομα που με περιμένανε να με δουν. Κλείσαν τις πόρτες, αφήσαν ένα κεράκι αναμένο και μου ζήτησαν από ένα λεπτό να εξομολογηθούν όλοι τους. Τέτοια εξομολόγηση δεν την περίμενα. Ξέρετε κάτι, έχω μια τύχη από το Θεό να εξομολογώ αυτό που είπε ο Γεροπαΐσιος, τους παράξενους, τους φευγάτους, τους τρελούς. Μέσα από αυτά όλα νιώθω ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός περπατάει. Δεν περπατάει όμως μόνο σε μας. Αυτό θα ήταν καλό και όμορφο να το ξεχάσουμε. Ξέρετε τι μου είπε κάποτε ένα παιδί Ρουμάνος, φίλος μου. Γίναμε πολύ φίλοι και τον είχα συνεργάτη μου στον Τρίλοφο ένα διάστημα. Μου λέει κάποτε, αυτός ήταν πολύ διαβασμένος. Πολύ, πολύ διαβασμένος. Και μου λέει κάποτε η Ελληνοορθοδοξία ήταν στραμμένη προς όλους τους λαούς και τους αγκάλιαζε και ήθελε να τους δώσει τον Χριστό. Και μας έδωσε, λέει, ένα σπουδαίο Χριστό, τον πραγματικό Χριστό. Σήμερα, μου λέει, εσείς οι σύγχρονοι Έλληνες φοβάστε όλους τους λαούς ότι θέλουν να σας κάνουν κακό. Ξεχάσατε όμως και δεν ξέρετε πόσοι σας αγαπάμε και πόσοι είναι αυτοί που σας αγαπάνε πραγματικά. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο ποιος είναι αυτός ο Χριστός τον οποίο ζούμε εμείς, ποιος είναι αυτός ο Χριστός που είναι στην πραγματικότητα ο Χριστός και ποιος είναι αυτός ο Χριστός ο οποίος αν τον δώσουμε στα παιδιά μας, να είστε σίγουροι ότι αυτός ο Χριστός θα τρελάνει τα παιδιά μας με όλη την καλή του έννοια η λέξη της τρέλας. Το γιατί δεν αγαπάνε τον Χριστό είναι πρώτον γιατί βλέπουν ότι εμείς που τους τον διδάσκουμε δεν τον ζούμε τον Χριστό. Αφού δεν τον ζούμε, σου λέει τι Χριστό μου δίνεις δηλαδή. Αυτό που εσύ δεν τον ζεις. Αυτό που δεν τον αγαπάς. Το πρώτο λοιπόν που έχω σημειωμένο είναι ότι ο Χριστός ήρθε να μας κάνει παιδιά του. Ήρθε να μας κάνει φίλους του. Στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε και θα το χρησιμοποιήσω πολλές φορές στην ομιλία μου, στο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρώτο Ευαγγέλιο, και είναι το Ευαγγέλιο που κουράζει πολύ εμάς τις παπάδες, γιατί είναι καμιά δεκαριά σελίδες Ευαγγέλιο, γύρω στα μισή ώρα πόσο κάνουμε να το πούμε, αλλά εκεί μέσα όμως έχει ό,τι πιο όμορφο μπορεί να βρει κανένας στα Ευαγγέλια. Λέει ας πούμε ο Χριστός, ποια στιγμή το λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι η στιγμή λίγο πριν συλληφθεί και έχει όλα εκείνα εκεί τα οποία πέρασε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Όλα εκείνα εκεί. Εκείνη τη στιγμή ο Χριστός τι σκέφτεται να μιλήσει στους μαθητές του. Πόσο πολύ μας αγαπάει. Πόσο πολύ χαρά θέλει να έχουμε. Πόσο πολύ ειρήνη θέλει να έχουμε. Σε ένα σημείο σε αυτό το Ευαγγέλιο λέει προς τους μαθητές του και αυτό βεβαίως αφού είναι μέσα στη γραφή γραμμένο είναι προς όλους εμάς από τα τότε μέχρι σήμερα και μέχρι το τέρμα όσοι θα είναι χριστιανοί εμείς λέει εσείς δηλαδή οι μαθητές και όλοι εσείς και όλοι αυτοί και όλοι οι άλλοι οι πάντες φίλοι μου
Είστε φίλοι μου. Υπέροχη φράση. Δεν είστε, λέει, δούλοι μου. Δεν είστε δούλοι μου. Είστε φίλοι μου. Και για να μας δείξει αυτήν του την αγάπη, αυτήν την αγάπη ο Χριστός, έχισε το αίμα του. Τόσο πολύ αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο. Τόσο πολύ μας αγάπησε. Που έστειλε, λέει ο Θεός Πατέρας, ποιον έστειλε? Το Γιο του. Δεν τον έστειλε να κηρύξει. Δεν τον έστειλε για να φτιάξει μια παράταξη, ένα κόμμα, μια εξουσία. Ούτε καν να φτιάξει την Εκκλησία. Θα μου πείτε, αφού την έφτιαξε την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία όμως? Αυτή η Εκκλησία που χωράνε οι πάντες μέσα. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Πάντας από τη μια μεριά, δηλαδή όλους, 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 και απ' την άλλη κατευθείαν συμπληρώνει μια άλλη φράση. Ως τις θέλει ο πίσω μου έλθει. Πάντας ανθρώπους θέλει, ως τις θέλει η ελευθερία. Η απόλυτη αγάπη του Θεού και η απόλυτη ελευθερία. Εκεί λοιπόν στο Ευαγγέλιο, ακούστε μία φράση, θα πω 3, 4, 5 φράσεις. Δεν το ήξερα κι εγώ, όταν το πρώτο έμεινα σε αυτό το Ευαγγέλιο να το ερμηνεύσω λίγο, να το δω. Τρελάθηκα, λέω, Θεέ μου, αυτός είσαι, Θεέ μου. Όχι, δεν είσαι εκείνος ο Θεός που τιμωρεί τον άνθρωπο. Είσαι εκείνος ο Θεός που πεθαίνεις για τον άνθρωπο. Διάβασα προχθές μία φράση. Λέει, οι άνθρωποι συνήθως λέμε, ο θάνατός μου, ο θάνατός σου είναι ζωή μου. Σε σκοτώνω και ζω εγώ. Αιώνες τώρα αυτό κάνει η κακία των ανθρώπων. Στο Χριστό, λέει, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο θάνατός μου, λέει ο Χριστός, ζωή σου. Ο θάνατος, ζωή μας. Τι λέει λοιπόν, ακούστε μία φράση. Είμαι σίγουρος ότι δεν την έχετε προσέξει, δυστυχώς, ούτε εγώ την πρόσεχα μέχρι τώρα. Εάν τις αγαπάμε, εάν κάποιος, λέει, με αγαπάει και τον λόγο μου τηρήσει και ο πατέρας μου θα αγαπήσει αυτόν. Δηλαδή, αν αγαπήσουμε τον Χριστό και τηρήσουμε τον λόγο, θα σας πω τώρα ποιον λόγο εννοεί. Θα τον αγαπήσει, λέει, ο πατέρας, και τι θα γίνει, λέει παρακάτω, ακούστε φράση. Και αφού τον αγαπήσει ο πατέρας μου, και ελευσόμεθα προς αυτόν, όποιος με αγαπάει, λέει, θα έρθουμε σε αυτόν. Και τι θα κάνουμε σε αυτόν που θα έρθουμε? Μονήν παραυτοποιήσουμε, δηλαδή θα κάνουμε μια κατοικία σαν μοναστήρι. Και τι? Θα μείνουμε μέσα του. Όχι όμως τον έναν κάπου, σε όλους. Από τη μια άκρη της γης στην άλλη, από την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος της, ο Θεός θα θέλει πάντα αυτό σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Εάν τις αγαπάμε και τον λόγο μου τηρήσει, ποιος είναι ο λόγος? Ποιες είναι οι εντολές που θέλει να τηρήσουμε? Αχ, μωρέ, πόσο τα μπερδέψαμε εμείς που φτιάξαμε τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης αναμασημένες στην καινούργια εποχή κατά τη δικιά μας αντίληψη, και ξεχάσαμε ότι οι εντολές του Θεού ξεκινάνε, συνεχίζουνε και τελειώνουνε στην αγάπη. Και μέσα εκεί είναι η ταπείνωση, η υπομονή, η υπακοή, αλλά μίζον τούτον, το λέει σε πολλές μεριές
της γραφής μας, μίζον τούτον η αγάπη. Άλλωστε, και όταν θα έρθει ξανά για να κριθούμε, ποια παραβολή μας άφησε τις μελούσες κρίσεως, την οποία εμείς πολλές φορές την πλάθουμε, καζάνια, ιστορίες, φωτιές, τέτοια, αυτά, εκεί. Δεν την είπε γι' αυτό. Ναι, είπε ότι άμα δεν είστε κοντά μου, αυτά θα σας κάνω ο διάβολος. Διότι ο διάβολος δεν έχει αγάπη. Αλλά αν είστε κοντά μου όμως, με ποιο κριτήριο θα κριθείτε για να περάσετε στον παράδεισο? Πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου και ήρθατε σε μένα. Και πότε σε είδαμε εμείς, Χριστέ μου, γυμνό, πεινασμένο, διψασμένο, άρρωστο, ξένο, και σε διακονήσαμε, σε υπηρετήσαμε. Αφού επίησατε εν ή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επίησατε. Τώρα πάμε και στις άλλες παραβολές σύντομα, για να μην καθυστερήσουμε, γιατί κάποιοι έχουν συγγνώμη. Έχουν και τον Πάο. Ναι, κάποιοι έχουν και τον Πάο, λέει ο Δήμαρχος. Ο οποίος δήλωσε Πάο, για να δεις, Δήμαρχε, πόσα έχω ακούσει για σένα και έχω δει. Δήλωσε Πάο και αμέσως μετά δήλωσε να αγαπάω και τις τρεις ομάδες. Καλά, σε παρακολουθώ. Ήρθα διαβασμένος. Α, πάμε λοιπόν με μία λέξη και στις υπόλοιπες παραβολές. Ρωτούσα τον γέρο Παΐσιο. Γέροντα, όταν εξομολογώ, τι κάνω όταν μου λένε βαριές αμαρτίες? Απάντηση του γέροντα. Τίποτα, παιδάκι μου. Τι λες, μωρέ γέροντα? Και δηλαδή δεν θα τους πω τίποτα. Εκείνη την ώρα, λέει, πρέπει να κατεβάσεις το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Γέροντα, γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται. Τότε θα βάλεις μπροστά την παραβολή του άσο του γιου, που τι έκανε ο πατέρας. Που εκεί στην στιγμή εκείνη είναι δυο οι πατεράδες. Συγγνώμη, Θεέ μου. Ένας είναι ο Θεός Πατέρας, Κυρίος, αλλά Πατέρας από την Εκκλησία. Του δόθηκε η χάρη και του ιερέα να είναι Πατέρας. Και τι κάνει εκεί ο Πατέρας? Πρωτίστως ο Επουράνιος και μετά και ο Παπάς αγκαλιάζει το πλάσμα. Έρχεται, λέει, ο Άσωτος, που πήγε και τα ρήμαξε όλα, ή μάλλον όχι όλα, ρήμαξε τα μισά, πήρε τα δικά του και τα ρήμαξε και έρχεται, γιατί θυμήθηκε τι ωραία περνούσε στον πατέρα. Θα πάω, λέει, και θα γίνω δούλος. Και τον βλέπει, λέει, ο γεροπατέρας και τον περίμενε. Δεν λέει πόσα χρόνια. Πρέπει όμως να πέρασε καιρός. Και έτρεξε δραμών, επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και... Κανένας το θυμάται. Κάτι, το λέει, ποιος το είπε? Ναι. Σκονάκι έβαλες τώρα. Τα σκονάκια. Παπα Χρήστος αυτό. Λοιπόν, και κατηφίλησε αυτό. Και μετά τον πλένουν, τον τίνουν, του δίνουν δαχτυλίδι. Τι είναι το δαχτυλίδι εδώ, μωρέ, για να δούμε ποιος είναι ο Θεός? Το δαχτυλίδι είναι ότι ξαναγίνεται γιος του και η παλή, αν θυμάστε, είχαμε κάτι δαχτυλίδια τετράγωνα σκαλιστά στο χέρι, τα οποία αποτελούσαν σφραγίδα για το βουλοκαίρι.
Αυτό δεν ήταν. Η κάθε οικογένεια είχε το δικό της δαχτυλίδι. Εδώ λοιπόν τόσο αμέσως τον κάνει ξανά γιο του και του δίνει το δαχτυλίδι του. Και μετά τι ωραία φράση. Θύσαντες των μόσχων των συντευτών και φαγόντες. Ποιο είναι το ρήμα τώρα εδώ, ποιο είναι το ρήμα, και φαγόντες εφρανθόμεν. Το εφρανθόμεν είναι το ρήμα. Δηλαδή τι θέλει τούτος εδώ ο Θεός. Να χαρούμε. Όλοι μαζί. Ποιος δε χάρηκε το αλέπορος. Ο μεγάλος ο γιος. Ο οποίος ήρθε. Ο οποίος. Όποτε θες, Δημάρχη, φεύγεις, όποτε θες. Άμα έτσι, άλλη υποχρέωση. Έχουμε Final Four στο κλειστό, με παίρνουν τώρα για τις απονομές, αλλά με, έχω εκπαγή μαζί σας. Πήγαινε να δω, ας τα πω κατηδίαν μια μέρα. Πήγαινε, Δημάρχη. Μ' άρεσε, πήγαινε, πήγαινε. Πήγαινε. Πήγαινε, άμα τελειώσει, έλα, εδώ θα μας τελειώσει. Ανάψτε ένα κερί εκεί που είστε, για μας, εδώ για τον Πολυδρό. Όχι, λες. Δε Δημάρχε. Πραγματικά είσαι. Ανάψτε ένα κερί να μας φυλάει εδώ στον Πολυδρό. Πώς το μαΐς. Θέλω μια μέρα, θέλω να γνωρίσω τον Δημάρχε. Συγγνώμη. Την αγάπη. Δεν φεύγω για τον ΠΑΟΚ. Δεν φύγε τώρα. Και να μου λες πόσο θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ξέρετε τον πατέρα Λίβιο, το ξέρετε αρκετοί. Είμαστε σε μια ομιλία, και έχει το κινητό εδώ, λέω θα βλέπει κάτι για την ομιλία του. Και κάποια στιγμή, ποιος έπαιζε, ας είναι από την Νότια Κρήτη, πάμε, φανατικός. Κάποια στιγμή φωνάζει γκολ, γιατί έβαλες, βάλαμε γκολ λέει. Και έξω από την πόρτα του σπιτιού του, εκεί κάτω, στη Νότια Κρήτη, λέει όποιος δεν είναι πάω, να μην μπει μέσα. Λοιπόν, τι λέγαμε λοιπόν, ότι χαρά τούτος ο πατέρας και έμεινε ίσως ο μεγάλος ο γιος μου το παράπονο. Τίποτα δεν είχε καταλάβει από τον Θεό. Ξέρετε ρε εσείς πόσο επικίνδυνο είναι να καταλάβουμε λάθος το Θεό, λάθος. Και αντί να διδάσκουμε Θεό αγάπης, να φτιάχνουμε ένα Θεό στα παιδιά μας, εισαγγελέα, χωροφύλακα, δεσμοφύλακα κτλ. Όχι, τότε καλύτερα τα παιδιά μας να ακολουθούν τον δρόμο χωρίς να μας ακούνε. Ρωτούσαμε τον γέρο Παΐσιο, γέροντα, τι λέμε στα παιδιά μας για το Θεό, είναι και στο βιβλίο του γραμμένο αυτό. Εγώ το έχω ακούσει και ζωντανά. Γιατί είχα την τύχη ως κονιτσιώτης να παίζω λίγο πιο κοντά στο γέρο Παΐσιο. Τι να λέμε στα παιδιά μας για τον Θεό. Απάντηση Αγίου. Απάντηση γέρο Παΐσιο. Στα παιδιά σας λέει να λέτε λίγα για το Θεό και, όχι δεν τα αφήνει εδώ, ωραία θα ήταν να τα αφήσει εδώ, και να λέτε πολλά στο Θεό για τα παιδιά σας. Το ξαναλέω, στα παιδιά σας να λέτε λίγα για το Θεό και στο Θεό να λέτε πολλά για τα παιδιά σας. Δεν υπάρχει, μας έλεγε πολλές φορές, όταν φεύγει το παιδί, πες δυο λόγια στην Παναγίτσα να το φυλάει. Γιατί, να σας πω κάτι, ούτε μπορούμε να το κλειδώσουμε το παιδί, το καταστρέφουμε χειρότερα, ούτε μπορούμε όμως να το στείλουμε μέσα στους λύκους της ζωής χωρίς καθόλου προστασία. Ποια είναι η προστασία? Η Παναγίτσα, η προσευχή, οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Αυτή είναι η προστασία των παιδιών μας. Μην γελιόμαστε. Ξέρετε τι έπαθα κάποια στιγμή
με ένα κοριτσάκι που το είχαν κλειδωμένο εντός εισαγωγικών στο σπίτι, γιατί ο πατέρας ήταν παλιός στρατιωτικός και νόμιζε ότι με το καραβανέικο πάει καλά η ιστορία. Έρχεται ένα κοριτσάκι και μου λέει, «Πάτερ, πρέπει να παντρευτώ». Λέω, «Τι πιο καλό». Λέει, «Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο καλός μου είναι πρώτος μου ξάδερφος». Γιατί, να το πούμε, διότι ο μόνος που έμπαινε και έβγαινε στο σπίτι ήταν ο πρώτος ξάδερφος. Φωτιά από εδώ, φωτιά από εκεί, ξανά φωτιά από εδώ, ξανά φωτιά από εκεί, ξανά, ήρθε η εγκυμοσύνη. Και φωνάζω τον πατερέλα εδώ του. Έδωσες ημερήσιες διαταγές, εξέδωσες διαταγές, ωραία, πολύ ωραία. Το αποτέλεσμα, τώρα λέει τι να κάνω. Και πρέπει να ξεπεράσει πράγματα η Εκκλησία από τη Σύνοδο για να μπορέσει να έρθει. Και δεν είναι εκεί το θέμα. Γιατί αυτό το κορίτσι. Δεύτερον, να σας πω κάτι που το είπε ο πνευματικός μου, αυτόν τον πνευματικό των συνονόματό μου, τον Παπαχρήστο, που τον είχα στα παιδικά μου χρόνια. Κοιμήθηκε πριν λίγο καιρό, 90 τόσο χρονών ο Παπαχρήστος. Με φωνάζει κάποια στιγμή στο σπίτι του και μου λέει, «Χριστάκη, έλα σου πω κάτι. Έλα να σου πω κάτι. Σε παρακαλώ πρόσεχε. Μη καταστρέφονται τα παιδιά μας μέσα από την εξομολόγηση». Τι λες ρε πάτε, για ρίξ' το μου κάτω τώρα και κόψ' το λενά, γιατί εδώ μπερδευόμαστε πολύ. Μου λέει, τι έπαθα μου λέει. Θυμάσαι τότε που σας έλεγα, αγνή καθαρή. Βεβαίως λέω, και ήταν ωραία και το είχαμε αγαπήσει και το λέγαμε και το κάναμε και τούτο και εκείνο και το ένα και το άλλο. Ξέρεις τι έπαθα, μου λέει, πέρασαν τα χρόνια, εγώ συνέχισα αυτό, δεν εξήγησα τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή μου λέει, μου έρχονται λέει μια παρέα κοριτσιών, τα αξιολογούσα συνέχεια, στα 50 τους συμπλή και μου βάζουν λέει κάτι φωνές. Πάτερ, μας το πες αυτό. Κάποια στιγμή όμως μεγαλώνοντας, δεν μας είπες κάτι άλλο. Ότι η ζωή, ο Θεός, για να φτάσουμε κάπου, σε μια οικογένεια, σε ένα γάμο, σε μια ευλογία, πρέπει να συζητήσουμε και για το τι υπάρχει μέσα στην ψυχή μας από αγάπη, από ζωή, από έρωτα, πώς φτάνουμε εκεί πάντα. Γιατί αυτά δεν μας τα είπες. Γιατί αυτά δεν μας τα δίδαξες. Δεν είναι του Θεού πράγματα αυτά. Αλήθεια. Τολμάω να το πω και να με συγχωρέσουν οι πατέρες που τα λέω μα. Είναι ή δεν είναι ένα σύνολο η ζωή μας. Και η Εκκλησία μας δεν ευλόγησε το γάμο. Δεν πρέπει να δείξουμε στα παιδιά τι σημαίνει όλο σε τούτος εδώ ο δρόμος. Όλο τούτο εδώ το περπάτημα. Που είναι ένα περπάτημα ζωής. Ο Παπαχρήστος έχει, τι να πω, να το πω, όχι δεν θα το πω τύχη. Αυτό το διακόνημα μου έδωσε ο Θεός, σκύβω το κεφάλι και το διακονώ. Όλα αυτά τα τρελά τα παιδιά που δεν έχουν ξανακούσει για Θεό, πολλά από αυτά δεν ξέρουν τίποτα τι τους γίνεται. Ξέρετε μωρέ τι υπέροχες εξομολογήσεις κάνουν αυτά τα παιδιά. Ξέρετε τι υπέροχες εξομολογήσεις κάνουν. Πόσο κλάμα όμορφο, πώς αγκαλιάζουν τα γονατά μου, πώς φυλάνε τα χέρια μου και λένε τα πάντα. Και υποκλίνομαι. Μου έρχεται πολλές φορές να φιλήσω τα πόδια τους. Ήμουνα κάποια στιγμή στον ναό μου,
το έχω ξαναπεί, αλλά αξίζει σήμερα που είναι αυτό το θέμα να σας το ξαναπώ. Και κάπου, όχι ακόμα, έχουμε να αρχίσει το παιχνίδι, έχουμε ακόμα. Όχι, εγώ δεν θα το δω σήμερα, δεν πειράζει. Ας νικήσει ο Πάμπ και ας μην το δω. Συγγνώμη για τους Ολυμπιακούς τώρα. Κύριε Πλήσιμος Αγώνας. Δεν έχουμε πόδι. Μεγάλος. Θες να το δεις, ε. Οπωσδήποτε ναι. Ναι. Εσύ να το δεις. Έπρεπε να προβλέψουμε να βάλουμε και μια φωνή. Όλοι και δεν χάσει εδώ πέρα. Και φωνάζαμε και γκολ και όλα. Λοιπόν, εξομολογώ στον Τρίλοφο. Είναι παραμονές Χριστουγέννων, χειμώνας. Κάποια στιγμή εκεί που έχω μια δεκαριά απ' έξω και περιμένω, ακούω κάτι μηχανές. Να πρέπει να πέσει το κτίριο. Λέω, ή τάγκς ήρθε καμιά πλουτώσα, τι θα ρίξουν τώρα. Ώσπου να βγω εγώ όμως, μεγάλος ο ναός, έτσι πιο μακρύς ακόμα από εδώ, ώσπου να βγω έξω είχαν σταματήσει οι μηχανές, από 2-3 πάνω σε κάθε μηχανή, κάμια 50, ίσως και περισσότεροι, και αρχίζω να με πειράζω, ο παπά ήρθα, βάζε εδώ, βάζε, κάνουμε αυτά, ιστορίες, τατουάζ, μαλλιά, ράστα, τέτοια. Λέει ένας, ακούστε τώρα όμως, λέει ένας, παπά ήρθαμε για εξομολόγηση. Λέω μέσα μου τώρα, τι να εννοούν αυτοί εδώ με τη λέξη εξομολόγηση. Θα δούμε. Περπατώντας. Λέω περάστε μέσα. Βγαίνω έξω στον άρθηκα όμως και λέω σε αυτούς περίμεναν, μην αρχίσουν λέω τίποτα τσακωμούς γιατί αυτοί που ήρθαν μπορούν να το ανακατέψουν το μαγαζί, να το κάνουν θερινό σε ένα λεπτό. Αυτοί δεν είναι απλοί άνθρωποι. Λέω, παιδιά, εσείς, και αύριο και μεθαύριο εδώ θα είμαι. Τώρα ήρθαν τα παιδιά, σας τα είδατε. Καληνύχτα, να ασχοληθώ με αυτούς. Πηγαίνω μέσα, αρχίζω να τους λέω χαζομάρες, σαν αυτές που λέω τώρα σε εσάς, τις χαζομάρες μου. Και μου ξαναλέει αυτό σε 5-10 λεπτά. Παπά, ήρθαμε με μηχανές, κάνει κρύο, είναι χειμώνας. Σε παρακαλούμε πολύ, πάμε να εξομολογηθούμε για να φύγουμε κιόλας. Λέω, το εννοεί αυτός. Λέω, ωραία, περάστε έξω. Η παράδοση, η συνήθεια, το θέλει να εξομολογούμαστε ένας-ένας. Κλείνει μια παρένθεση με δυο λέξεις. Η παλιά παράδοση δεν το ήθελε έτσι. Η παλιά παράδοση εξομολογούμασταν όλοι μαζί μπροστά στον παπά και το ιερό του εκκλησίασμα. Για να το κάνουμε και τώρα λίγο. Λοιπόν, τα παιδιά όμως το έκαναν. Λέει, δεν βγαίνουμε κανένας. Θα τα πούμε όλοι μαζί εδώ. Λέω, λέγει. Βάζω αυτόν, λέω, ποιος ο ιερός, αφού κάτι αυτός θέλει εξομολόγηση. Σκύβει το κεφάλι και αρχίζει και λέει τις αμαρτίες του. Μικρές, μεγάλες, πήγανα δυο και δεν λέγονται εύκολα. Λέω, άντε ο επόμενος. Ο επόμενος μέσα στα 50-60 είχε καμιά δεκαριά κορίτσια. Είπε ο ένας, είπε ο άλλος, κάποια στιγμή. Εγώ ζορίστηκα από τις αμαρτίες του. Δεν ακουγόταν αναπνοή, καθόλου, για κανένα. Αφού φτάσαμε στους 15-20, λέω, παιδιά, εάν κάποιος ζορίζεται, αν κάποιος δεν θέλει, αν κάποιος δεν είναι έτοιμος, δεν λέει το προσπερνάμε κάποια στιγμή ή βγαίνει έξω και μου το λέει μετά στα αυτή κάτι δύο. Όχι, παπά, συνεχίζουμε. Φτάνουμε παρακάτω τώρα να δείτε. Για να δω τώρα πώς αντέχουμε. Φτάνουμε παρακάτω. Και μόλις έρχεται η σειρά ενός παλικαριού, αρχίζει βάζει τα κλάματα. Κι άλλοι κλαίγανε, δακρύζανε. Αλλά μιλούσανε ο ένας, ο άλλος. Εγώ, πάτερ, θέλω να αποκαταστήσω κάτι μέσα μου, με τρώει, με βασανίζει, με τρώει. Αφού λίγο κόμπιασε και ξανακόμπιασε και έκλαψε,
γυρίζει και λέει, «Πάτερ, εγώ πήγα με το κορίτσι του Κώστα, ο Κώστας παρών». Λέω, τώρα ήρθε η τούμπα, τώρα καλά να πάθεις. Και σηκώνονται και οι δυο να συναντηθούν. Αυτά τα 5 δευτερόλεπτα, 6 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα ήταν για μένα ίσως χρόνος. Αγκαλιάστηκαν, έκλαψαν και ξανακάθισαν στη θέση. Το πιο ωραίο ήταν ότι μέσα στο σύνολο παρακάτω ήταν και η πέτρα του σκανδάλου, η οποία έκανε μια υπέροχη εξομολόγηση συγγνώμης και από τους δύο. Ξέρετε τι έχω πάθει, θα το πω τώρα. Εσείς θα το πάρετε ως ανέκδοτο. Εγώ το έχω ζήσει πολλές φορές. Και σου έρχεται τώρα ο θρησκευόμενος να εξομολογηθεί. Μου βάζει 2, 3, 4, 5 μετάνοιες, εγώ ανάλογα με τις μετάνοιες μαζεύομαι και προσπαθείς να του βγάλεις καμιά αμαρτία και σου λέει στην αρχή κάτι χαζά, λέω τώρα σιγά μην ήρθες 50, 40, 30 χρονών άνθρωπος να πεις ότι ξέρεις κάποια στιγμή μίλησες άσχημα στη μαμά ή τέλος πάντων. Λέω, άντε μωρέ, πες το και τ' άλλο, να καθαρίσει καρδούλα, να εξομολογηθούν. Παπά, που κατάλαβες ότι έχω και τ' άλλο. Λέω, έλα πες το, κατευθείαν η απάντηση. Δεν έφταιγα εγώ, παπά. Δεν έφταιγα. Λέω, δηλαδή, την έκανες μωρέ την αμαρτία, ή δεν την έκανες. Όχι παπά, εντάξει ας πούμε ότι την έκανα, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Δεν έφταιγα. Λέω τώρα Θεέ μου, δεν πρέπει και αυτός ο καημένος να πάρει λίγο το παράδειγμα του και να μας πει τι γίνεται και τι του λέω. Εντάξει, πήγαινε στο καλό. Παπά, δεν θα μου διαβάσεις συγχώρεση. Όχι, λέω. Πες, γιατί μου είπε πιο πριν, ποια έφταιγε. Να πω και ποια έφταιγε. Η κουμπάρα έφταιγε. Λέω, φέρε την κουμπάρα να της διαβάσω συγχωρητική ευχή για να πάει στο καλό και να πάει να κοινωνήσει το Πάσχα. Εγώ δεν θα κοινωνήσω. Άμα παραδεχτείς, λέω, ότι έφταιγες. Λίγο έφταιγε, όχι. Με λίγο του λέω δεν κλείνει να κάνουμε. Έλα ρε πες το. Να ξέρω μα έφταιγε. Λοιπόν, 2-3 πραγματάκια φράσεις και τελειώνουμε. Ακούστε τώρα πάλι στο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης. Ο αγαπών με, λέει ο Χριστός, αυτός που με αγαπάει, ακούστε τι δώρο παίρνει αυτός που αγαπάει τον Χριστό. Τίποτα, δεν τα είχαμε τίποτα αυτά όλα. Ο αγαπών με, αυτός που με αγαπάει, αγαπηθήσετε από το πατρός μου. Ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει. Εντολή καινήν δίδομαι, καινούργια εντολή λέει σας δίνω. Ή να αγαπάτε αλλήλους. Πώς να αγαπάτε αλλήλους. Αυτό το πώς είναι το θέμα αυτό. Ακούστε, Χριστός ποια στιγμή τα λέει, που έρχεται το μαρτύριο, βλέπει ότι θα φορτωθεί την κακία της ανθρωπότητας και ο Χριστός μιλάει, γιατί θα δούμε παρακάτω 2-3 στίχους και τελειώνουμε. Για την αγάπη, για το δώρο του Θεού που θα κάνει ο πατέρας τον καθένα, για τη χαρά, για την ειρήνη, για τη γαλήνη. Και βλέπει να έρχεται ο Σταυρός. Βλέπει να πεθαίνει και ας είναι Θεός. Λέει, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ ηγάπησα ημάς. Εγώ λέει, σας έχω αγαπήσει εσάς. Και
Τώρα εδώ, συγχωρέστε, έχουμε βγει στο μεϊντάνι και σε αυτά τα κολοκύθια κάτι ζηλωτές σήμερα, οι οποίοι φωνάζουν για θέους, για πίστος, για τούτο και εκείνο, για τα κακά που έρχονται. Αγάπη έχουμε. Πώς λέει θα μας γνωρίσουν ότι είμαστε μαθητές του Χριστού? Εν τούτο γνώσονται ότι εμείς μαθητές εστέ, έτσι θα σας γνωρίσουν ότι είστε πιστοί δικοί μου. Όχι με άλλον τρόπο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και όταν ο Πέτρος πήγε να βγάλει το μαχαίρι, μετά από λίγο από αυτά, τι του είπε, βάλει το μαχαίρι στη θέση. Θα μπορούσα, λέει, εδώ να παρατάξω, λέει, λεγεώνες αγγέλων θα μπορούσε ο Χριστός. Και να μην πειράξει κανένας τον Χριστό μας και να μην πεθάνει. Και να τον έχουμε ακόμα. Είχε νόημα. Όχι, λέει ο Χριστός, γιατί ήθελε να σφραγίσει την αγάπη του. Με τι? Με το θάνατό του. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις. Ο αγαπών με αγαπηθείστε, είπε ο Πατρός μου, και παρακάτω τώρα ακούτε. Ειρήνη να φύγει μη μη. Σας αφήνω, λέει, ειρήνη. Ποια ειρήνη? Πάλι, ποια ειρήνη? Ειρήνη την εμή, αυτή που έχω εγώ, λέει ο Χριστός. Σας αφήνω. Εκείνη τη στιγμή που βλέπει να πεθαίνουν τα πάντα, ο Χριστός τους μιλάει για την ειρήνη, αυτή που έχει στην καρδιά του. Αυτή την ειρήνη. Και παρακάτω, καθώς ηγάπησέ με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Όπως με έχει αγαπήσει ο Πατέρας, έτσι σας έχω αγαπήσει κι εγώ εσάς. Ποια αγάπη αυτή που έχει η θεότητα? Για σκεφτείτε, μες στη θεότητα πόσο μπορεί να αγαπάει ο Χριστός ως Υιός του Θεού, τον Πατέρα Θεό. Αυτήν την αγάπη, λέει, σας αγάπησα και εσάς. Και παρακάτω, μείνατε, σας παρακαλώ. Ήξερε, μωρέ, πόσο θα βασανιζόμαστε από το μίσος και την κακία και την έχθρα και τη μαυρίλα και τη δυστυχία. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμείς, σας παρακαλώ, λέει. Μείνετε σε ποια αγάπη? Στη δικιά μου αγάπη. Και αν μείνετε, λέει, στη δικιά μου αγάπη, ακούστε τώρα. Όχι, αυτό θέλω να το ακούστε, διότι την κακομοιριά των σημερινών χριστιανών την πληρώνει ο κόσμος έξω. Γιατί, λέει, σαν αυτόν θα γίνω. Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω να γίνω χαρούμενος. Και σήμερα φτάσαμε να δικάζουμε τη χαρά, να δικάζουμε την αγάπη, να δικάζουμε το χαμόγελο, να δικάζουμε την αγκαλιά, να δικάζουμε το χάδι, να δικάζουμε τον ίδιο τον Χριστό. Έβγαλα ένα βίντεο στον τάφο του Καζαντζάκη και είπα, αχ, μωρή, λέω, πόσο δίκαιο είχες με τον τίτλο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Τι λέει παρακάτω? Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή, ή να, συγγνώμη, τα διαβάζω στα αρχαία πρώτα, μ' αρέσουνε. Έτσι δεν είναι, κυρία Λυκειάρχησα? Υπάρχει καλύτερο πράγμα από τα αρχαία? Δυστυχώς όμως. Μείνατε εν τη αγάπη τη εμή, είδατε, και ξέρω και τη Λυκειάρχησα. Είναι η χαρά η εμή, είναι η χαρά η δικιά μου, εν ημίν μείνει. Μείτε στη χαρά σας, παρακαλώ, λέει ο Χριστός. Η χαρά η δικιά μου να μείνει σε εσάς. Και η χαρά ημών. Εγώ αυτά διαβάζω σε αυτό που μου είπαν ότι είναι Ευαγγέλιο μου. Είναι η χαρά ημών. Η χαρά ημών, πληρωθεί την καχαρά θα έχετε. Εν το κόσμο θλίψη έξετε. Θα έχετε θλίψεις, λέει, αλλά μη φοβήστε. Γιατί? Γιατί θα είμαι εγώ μαζί σας. Και παρακάτω είναι αυτή η φράση που σας είπα πριν. Εμείς
Φίλοι μου είστε. Τη χαρά την εμείν, λέει, αυτή που σας δίνω εγώ τη χαρά, κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καρπός του είναι μην Αγίου Πνεύματος εστί. Ποιος είναι, λέει, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος? Όταν το έχετε μέσα σας, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία. Και μετά δύο-τρεις λέξεις ακόμα. Πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Εναντίον αυτών όλων δεν υπάρχει νόμος. Μπορείτε να ζήσετε όση χαρά, όση ευτυχία, όση αγάπη θέλετε. Δεν υπάρχει νόμος εναντίον αυτών όλων. Τώρα πώς τα έχουμε μπερδέψει εμείς? Και ξέρετε, χωθήκαμε μέσα και σε κάτι άλλες ιστορίες και μπερδέψαμε τον κόσμο ότι ο Χριστός είναι με αυτούς και δεν είναι με αυτούς. Ο Χριστός είναι με αυτούς που έκαναν ή δεν έκαναν το εμβόλιο. Ρε! Ποιον Χριστό μπλέξαμε στα εμβόλια? Τι δουλειά έχει ο Χριστός να μπλέξει τα εμβόλια? Τρελάθηκα όταν τα άκουγα. Εμένα όποιος ερχόταν και μ' άρχισε αυτή την κουβέντα, το έλεγα, φεύγεις τώρα τρέχοντας. Πέρα από τη γυναίκα μου, την κυρία Μαρία που είναι θεολόγος και παπαδοκόρη ενός πολύ σπουδαίου παπά, δεν ξέρει κανένας άλλος αν έκανε ή δεν έκανε εμβόλιο. Δεν τους αφορούσε. Αφορούσε τους γιατρούς μας και την επιστήμη, τίποτα άλλο. Κανένας δεν ξέρει. Οι συνεργάτες μου ξέρουν εδώ αρκετοί. Ρωτήστε τους αν ξέρουν αν εγώ έκανα ή δεν έκανα. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι πάω να μπλέξω με ένα Χριστό στα πολιτικο-κοινωνικά παιχνίδια που ήταν ακριβώς έτσι ο Χριστός, ακριβώς έτσι, λάθος η λέξη Χριστός, έτσι μπλεγμένη η διδασκαλία περί Θεού όταν ήρθε ο Χριστός, και είχαν μπλέξει τη διδασκαλία οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι όλα πρέπει να τα ελέγχει ο παπάς και ο Θεός. Και ήρθε ο Χριστός και λέει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε να καταργήσει την κατάρα του νόμου. Ο νόμος είναι όλα εκείνα εκεί που είναι έξω από την αγάπη, από τη χαρά, από την ειρήνη, από όλα αυτά. Ένα παράδειγμα και τελειώνω αν το θέλετε. Ένα παράδειγμα. Ρωτούσα τον γέρο Παΐσιο, γέροντα, τι διδάσκουμε στον κόσμο? Τίποτα, παιδί μου. Ό,τι μπορείς να κάνεις. Τρία πράγματα, μου λέει. Γέρο Παΐσιος. Με την αγάπη, με τη χαρά, με το χαμόγελο και ένα τέταρτο, λέει, με την αγκαλιά. Δεν μπορείς να τα πετύχεις με τίποτα άλλο. Τι έζησα μία φορά στον Τρίλοφο, εκεί η προηγούμενη μανωρία. Βλέπω το καλοκαίρι, αυτό το γεγονός έχει 20 τόσα χρόνια που έχει. Καλοκαίρι καιρός, ένα παλικάρι που ήξερα ότι είναι κάπου σε ένα νησί και δουλεύει, είχαμε γνωριστεί αρκετά, το είδα, ήταν στο χωριό του, λέω, τι έπαθες, γιατί ήρθες, άφησες τη δουλειά σου. Τον είχα λίγο επίφοβο να μην πολύ δουλεύει. Λέει, όχι, είναι ο πατέρας μου στα τελευταία. Τι λες, ρε, του λέω. Μου λέει, παπά μου, κάνεις μια χάρη. Πάμε τώρα, θέλω να τον εξομολογήσεις οπωσδήποτε και να τον κοινωνήσεις οπωσδήποτε. Του λέω, πάμε, πάμε τη διακοινωνία και πάμε σπίτι. Πολύ έξω από τον τρίλο σε ένα σπιτάκι. Αλλά εξομολόγηση, του λέω, οπωσδήποτε, τι γίνεται, πρέπει να τον βρούμε την άκρη, να μας τα πει κάτι. Έχει, παπά, κρίματα πολύ βαριά. Θα σας πω μετά πιο. Δεν θα πω ονόματα. Πηγαίνω λοιπόν και απ' έξω από το σπίτι, από την αυλή ακόμα, ακούω τα φωνητά του και τις φωνές. Πραγματικά σου έσκυζε την καρδιά. Πηγαίνω μέσα, λέω, ήρθα. Προσπαθώ να μην πω το όνομα και αυτό σταματά. Ήρθα. Λέει, καλώς τον παπά.
ήρθα να σε μεταλάβω, να σε βοηθήσει ο Χριστούλης στο βατσανό σου που ανεβαίνεις, να πούμε και κάνα δυο λόγια. Όχι, παπά, όχι, δεν θέλω. Πονάω πάρα πολύ. Κοινώναμε και φύγε. Ωραία, λέω, το χάνουμε το παιχνιδάκι. Σκέφτομαι όλη την ώρα που κάνω τις κινήσεις να τον κοινωνήσω, λέω, θα τον κοινωνήσω όμως τον άνθρωπο, αφού το ζητάει. Αφήνω τη Θεία Κοινωνία σε ένα κομμωδίνο μετά, το Άγιο Ποτήριο, φεύγουν όλοι μέσα στον χώρο και μένουμε δυο μας. Γονατίζω, δεν είχα τίποτα άλλο να σκεφτώ, γονατίζω στον τιβάνι που ήταν ξαπλωμένος και αρχίζω να τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χάιδεψα. Χαζά το έλεγα, δεν το έλεγα πολύ βαριά πράγματα. Και αφού περνάει κανένα 20 λεπτά, έτσι τον χαϊδεύω, τον αγκαλιάζω, τον φυλάω εδώ στο λαιμό και κάτω, λέω, άντε να γίνεις καλά, να ξανάρθω να τα πούμε. Δεν μου μίλησε καθόλου. Κοίταγε βαθιά στα μάτια. Τον κοίταξε κι εγώ λίγο, τον χαιρέτησα και πήγα να μπω στο αυτοκίνητο. Μετά από, πριν προλάβουμε να φύγουμε, πετάγεται από κάτω η νύφη του, του φίλου μου γυναίκα, λέει, παπά, έλα μέσα, σε θέλει ο μπαμπάς. Πηγαίνω μέσα, μου λέει, κάθισε, παπά. Μου λέει τρεις αμαρτίες, μία από αυτές ήταν βαριά. Στον εμφύλιο, τότε που ο ένας σκότωνε τον άλλον σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς, είχε συμμετάσχει και αυτός σε μια άδικη δολοφονία. Μου τα είπε. Τι μου είπε, αφήστε αυτά, αυτά είναι εισαγωγή. Τι μου είπε όμως, στο τέλος. Ρε παπά, έφτασα τα 80. Δεν με χάιδεψε στο πρόσωπο ποτέ κανένας. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε μικρός, ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, ούτε τα αδέλφια μου, ούτε η γυναίκα. Μαζί είμαστε, ρε παπά. Δεν με χάιδεψε ποτέ. Το ξαναχαιδεύω λίγο, τον αγκαλιάζω. Πέφτει μια πάνω δάκρυα και από αυτόν και από μένα και φεύγω. Ακούστε όμως, όχι, έχει αξία το αποτέλεσμα. Το πρωί, ξημερώματα, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε, ο Παχρήστο, ο μπαμπάς τελείωσε, τι θα κάνουμε, λέω, ετοιμάστε τον και έρχομαι να τον διαβάσω. Είμαστε και κοντά και όλα τα σπίτια μας. Πηγαίνω και τι μου λέει η οικογένεια, ακούστε τώρα. Τι είπαμε πριν όταν πήγα, φώκαγε, φώναζε, ούρλιαζε από το πόνο. Ρε παπά, πες μας, τι έγινε αυτός από τη στιγμή που έφυγε. Ηρέμησε, σαν να του έδωσες 10 ηρεμιστικά. Δεν φώνασε, δεν γκρίνιασε, δεν μας έβριζε, τίποτα ησυχία όλα. Ξύπναγε, λέει, μέσα στο λίθαργό του και μας έλεγε, σας αγαπώ πολύ, και ξακοιμόταν. Πέστε στον παπά ένα ευχαριστώ, τον αγαπώ πολύ, και ξανακοιμόταν. Τι ώρα έκλεισε τα μάτια, δεν το πήραμε χαπάρι. Και λέω τώρα εγώ, ένα χάδι, ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, είναι τόσο δυνατή που νικάει ακόμα και τον πόνο και το φόβο του θανάτου, που ανοίγει τις καρδιές να εξομολογηθούμε, που ανοίγει τις καρδιές να δούμε το Θεό, αυτόν το Θεό. Δώστε στα παιδιά σας αυτόν το Θεό, ψάξτε να βρείτε, υπάρχει. Οι μάρτυρες δεν θυσιάζονταν για έναν Θεό που τον θέλανε να κυβερνήσει εδώ στη γη.
Τι είναι αυτό το χαζό που νομίζουμε ότι άμα τα φτιάξουμε καλά πολιτικά. Έφυγε ο Δήμαρχος, τώρα μπορούμε να το πούμε. Άμα τα φτιάξουμε τα πολιτικά καλά, ότι θα είμαστε και ευτυχισμένοι. Ποιος μπόρεσε και βρήκε τη σωτηρία από τα κοινωνικοπολιτικά και τα έτσι και τα αλλιώς. Ή από τα λεφτά. Ποιος. Οι μάρτυρες βλέπανε το Θεό. Η Αγία Φαβιόλα, όταν πήγαινε λέει στο μαρτύριο, η Αγία Περπέτωα, που είναι μαζί την εποχή με τη Φαβιόλα, όταν την πήγαινε λέει στο μαρτύριο, την είχαν κάνει κομμάτια με τα βασανιστήρια, κομμάτια, τρέχαν οι σάρκες. Και όταν λέει μετά, θα την πηγαίνανε, θα τη ρίξανε μέσα στα άγρια θηρία, της λέει ο Θήμιος. Τι θέλεις, λέει, τι θέλεις, σαν δώρο, πριν φύγει, σαν χάρη, και τι ζήτησε. Τι ζήτησε. 5 λεπτά, λέει, να περιποιηθώ το πρόσωπό μου λίγο, φέρτε μου λίγο νερό, όχι να πιει. Να περιποιηθώ το πρόσωπό μου και λίγο, λέει, να καθαρίσω τα ρούχα μου, γιατί σε λίγο θα συναντήσω τον Χριστό μου. Έλειωνε, πόναγε, βασανιστήρια τελείωτα, τα θηρία θα την έτρωγαν, δεν την ένοιαζε. Θα συναντήσω τον Χριστό μου και θέλω να με γνωρίσει και να είμαι καθαρή. Αυτός λοιπόν είναι ο Χριστός, αυτόν τον Χριστό. Ψάξτε που στις ζωές των Αγίων τον έχει άφθονο το Χριστό εκεί. Τον έζησαν οι Άγιοι. Τον έζησαν. Ο Γιώργο Παΐσιος λέει είδε το Χριστό από 9 χρονών παιδάκι. Όταν πήγαινα λέει στο σπίτι του εκεί στο Καλύβι, στο Άγιον Όρος που πηγαίναμε όλοι, πήγε λέει μια παρέα παιδιών και αφού χτύπησε το καμπανάκι έκαναν όλη ησυχία και ακούνε μέσα μια γυναικεία φωνή. Τι γυναίκα εδώ στη μέση του Αγίου Όρους πάνω ψηλά που είναι σε καριέ. Τι λες. Περιμένουμε λέει τώρα εδώ, άκουσε ο ένας, άκουσε ο άλλος, λέει η γυναίκα, μιλάει μέσα. Αφού πέρασε πολλή ώρα, αφού πέρασε ώρα, φεύγουμε λέει τώρα εδώ, πρέπει να λύσουμε το ανοίγμα. Και κάποια στιγμή λέει βγαίνει ο Γερο Παΐσιος, έλαπε. Και αφού πήρε την ευχή του λέει ένας γέροντα, θα μας εξηγήσεις κάτι. Τι παιδί μου, είχες γυναίκα μέσα και μιλούσες. Ποια είναι, πού είτε, να δούμε. Έσκυψε λέει το κεφάλι ο γέροντας. Έσκυψε το κεφάλι ο γέροντας. Όχι βρε παιδί μου, τι να πω τώρα, πώς να το πω. Όχι λέει γέροντα, θα μας πεις. Και τι τους είπε. Να βρε παιδάκι μου, έρχεται εκείνη η Αγία που με παρηγορεί όταν διαβάζω γράμματα πολύ πονεμένα και πονάω πολύ κι εγώ και κλαίω, έρχεται λέει εκείνη η Αγία. Ποια Αγία γέροντα, η Ευθυμούλα μου. Και ποια άλλη γέροντα έχεις δει, τι να πω παιδιά, ντρέπομαι. Ήρθε λέει η Παναγία μια φορά, όχι μία, πολλές φορές πήγε, είπε αυτός μία. Και πώς είναι λέει η γέροντα η Παναγία, σαν λέει την Ιεροσολυμή της ακριβώς, έτσι είναι. Και ποιος άλλος ήρθε γέροντα, να βρε εκείνος ο παππούς που έπιασε στα χέρια του λέει το Χριστό, ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος. Και λέει, ντρέπομαι που μ' ακουμπάει, έρχεται και μ' ακουμπάει ο ευλογημένος και εγώ
κρύβομαι και αυτός έρχεται και με ακουμπάει. Γιατί γέροντα δεν θέλεις να σε ακουμπάει. Άβρε παιδί μου, με αυτά τα χέρια έπιασε τον Χριστό και ακουμπάει και εμένα. Ζωντανή η πίστη, ζωντανός ο Θεός. Και κλείνω. Κάποτε λέει πήγαν στο γέρο Παΐσιο κάποια παιδιά, γέροντα, γέροντα, πες μας κάτι. Τι να σας πω βρε παιδιά, πες μας ρε γέροντα, πες μας κάτι, σε παρακαλώ. Και τότε τους λέει ο γέροντας, τι να σας πω, δεν έχω τίποτα. Πες μας ό,τι σου λέει η καρδιά σου. Το βάζω κι εγώ στα δικά μου τα λόγια τώρα. Η καρδιά μου μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω σε όλους σας. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Νιώθω πολύ περήφανος. Και νιώθω περήφανος και για έναν απλό λόγο. Ότι έφαγα πολύ ωραία κεράσια. Ποιο λόγο, η Νορία ήταν... Αυτό να το δώσει και το φιλόπτωπο του Πάτρος, που είναι η ενορία του εδώ. Τυχερά σε ξένη ενορία παγορεύονται, λέει η Εκκλησία. Λοιπόν, έχει κάποιος να πει κάτι. Έλα, καθώς. Πράξη του πάω. Οι μουσουλμάνοι, γιατί σύμβουσαν τον Άγιο Γεώργιο. Ορίστε. Οι μουσουλμάνοι. Ναι. Γιατί προσκυνούσαν τον Άγιο Γεώργιο. Είναι υπέροχη η απορία στην πόλη. Αν ένας λίγο περπατήσει περισσότερο, θα δει ότι έχει πάρα πολλούς και υπάρχουν και βιβλία που το έχουν γράψει για τον Πόντο κυρίως και την Καπαδοκία, πώς είναι οι κρυπτοχριστιανοί εκεί που είναι χριστιανοί. Αλλά και οι μουσουλμάνοι όμως τον Αγιώργη και την Παναγιά πηγαίνουν στη μνήμη του Αγιώργη πολύ, πάρα πολύ, αλλά και στην Παναγιά την Μυρτιδιώτισσα. Όταν γιορτάζει νομίζω στις 24 του Σεπτέμβρη, έχει λιγότερος, μου είπε εκεί ο γερό Εφραίμ. Το λέω δηλαδή γέροντα πώς είναι οι λιγότεροι και μου λέει καμιά 70.000. Κάτι λέω σαν το δικό μας το εκκλησίασμα. Καμιά 70.000 έχουμε κι εμείς. Όλοι κάθονται στα σπίτια. Γιορτάζει η Εκκλησία, γιορτάζει ο Άγιος. Και όταν μετά το θυμηθούμε, ο Άγιος όμως δεν μας ξέρει. Άλλη ερώτηση. Είναι και κρυπτοχριστιανοί, αλλά και πιστεύουν κομμάτια από τα δικά μας προσκυνήματα. Και είπε κάποιος, θα μου άρεσε, θα πω και το όνομα από Παπαγγέλης, Παπα-Νικολάου. Αχ, μωρέ, ωραία που την πήρανε τζαμί, λέει. Διότι λατρεύεται ο Θεός, που να ξέραν αυτοί, λέει, ότι αυτόν τον Θεό που προσκυνάνε, πίσω-πίσω, λέει, ο ίδιος Θεός είναι. Και έχουν εκεί και αγγέλους και έχουν εκεί, όταν αποκάλυψαν τους αγγέλους, τρόμαξαν, λέει, τους αγγέλους στην Αγία Σοφιά, τρόμαξαν πολύ οι Τούρκοι και σχολιάστηκε πάρα πολύ. Ότι έχουμε μπλέξει, λέει, με τους αγγέλους εδώ μέσα. Λοιπόν, άλλος. Τα ουρελάκια που κρεμάνε και στον Άγιο Γεώργιο τον Κουδουνά. Είναι οι κλωστές. Γιατί? Προσέξτε λίγο, κάνουν τάματα και θα τολμήσω να το πω και τώρα και μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα. Κάνουν τάματα τα οποία πιάνουνε. Δύο λεπτά. Δεν πειράζει, το πρώτο μικρό θα χάσουμε. Άμα δεν σπίτι. Λοιπόν. Εγώ για εσένα, για εσάς ενδιαφέρομαι. Δεν ας το πάθουμε. Θα το πάθουμε τι έγινε. Λοιπόν, ακούστε ένα γεγονός. Βγαίνω, χαζό είναι τώρα το πρώτο, πρώτη λέξη. Βγαίνω στον Αρναούτοπλο. Κάποιοι μπορεί να την έχετε ακούσει. Ένα κορίτσι το οποίο εξομολογείται σε μένα, όλη η οικογένειά της, ζούσε στην πόλη μου, το επάγγελμά της, ήταν τουριστικός πράκτορας. Κάποια στιγμή γνώρισε ένα παλικαράκι εκεί, το ερωτεύτηκε και ζούσανε μαζί. Δεν είχαν παντρευτεί ακόμα.
Του λέει εκείνο το βράδυ που θα έβγαινε εγώ στον, στον ναότοπλο, του λέει, κοίταξε, αν δεις να πας για ύπνο, αν θέλεις, εγώ θέλω να δω το πνευματικό μου. Τι είναι αυτός, τι είναι αυτό, λέει αυτός. Λέει, είναι ο εξομολόγος μου. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, κατάλαβε, εντάξει, τέλος πάντων, θα μείνω κι εγώ, λέει, να δω. Μένει λοιπόν και βλέπει όλη την εκπομπή. Μισό ήξερε, τώρα ξέρει περισσότερα, μισό ήξερε τα ελληνικά. Κάποια στιγμή, αφού τελείωσε, λέει, ήθελα να το γνωρίσω. Λέει, όταν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, κοντά είναι, πάνε το δούμε. Έρχονται τέλος πάντων, το λέω γρήγορα, είναι ωραία η διήγηση. Και εκεί που μιλούσαμε, λέει, παπά, θέλω να βαφτιστώ. Όπα, του λέω, ε, στην πυρεσπόρα. Όχι, θέλω να βαφτιστώ. Τέλος πάντων, γίνανε αυτά που έπρεπε να γίνουν, τον βάφτισα. Την ώρα της βάφτισης, μου είχαν αφήσει εμένα και δεν κατάλαβα για ποιο λόγο το είχαν αφήσει, να πω εγώ το όνομα. Ε, τι άλλο θα έλεγα εγώ, Γιώργης Κουδουνάς, τον έχω 33. Αφού πηγαίνω και στη μνήμη του και έτσι και προσκυνάω και κάνω. Λέω, Άγιος, λέω, το δούλος του Θεού, Γεώργιος. Ακούει αυτός και τι μου λέει. Παπα, το λέει πρώτα στα, στη δικιά του γλώσσα για να μου το εξηγήσει καλά. Λέω, τι έπαθε, δεν θέλει το όνομα, δεν θέλει το όνομα, λέω, το ανάξουμε, δεν πειράζει. Όχι, λέει, και έβαλε τα κλάματα. Τι είχε γίνει. Όταν ήταν, λέει, η μάνα του Λεχώνα, η Τουρκάλα μάνα του, και η επώνυμη της Θεσσαλονίκης, η ψηλά ιστάμενη. Όταν ήταν, λέει, η Τουρκάλα, η, όταν ήταν η μάνα του Αγγίος, ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση. Και είπαν οι γιατροί ότι θα ζεις, δεν θα ζεις, το μωρό θα ζεις, δεν θα ζεις η μάνα. Φίλε, ξαναφώναξε το! Λοιπόν, τελειώνουμε τότε, αφού πάρουμε τον κόσμο μας το λέτε. Πιστεύω να είναι Ολυμπιακός αυτό. Μάλλον τώρα μας έκανε κάτι τέτοια πλάκα να κάνουμε τζάμπα. Λοιπόν, και κάνει η μάνα του. Στέλνει τάμα στον Αγιώργη. Γεννιέται το μωρό και του λέει, κάθε χρόνο τώρα που σε μικρώσεις πηγαίνω εγώ στη μνήμη του ένα μεγάλο δοχείο λάδι και τα καντήλια και τα κεριά και όλα αυτά. Όταν όμως λέει, αν εγώ δεν μπορώ και φύγω, δεν θα το ξεχάσεις όσο ζεις, να πηγαίνεις στο τάμα εκεί. Και δέστε τώρα το τάμα ο Γιώργης, τον έφερε Γιώργη σε εμάς. Από πού, από μέσα από την τηλεόραση. Από ένα χαζό παπά. Δέστε, πώς περπατάει. Το βάλαμε, δικό μας ήταν. Καταλάβατε. Και τι μου λέει όταν ήρθε η κρίση με την Τουρκία, με την Αγία Σοφιά και όλα αυτά. Με πέρα μια μέρα το κορίτσι αυτό ήρθε, τους πάντρεψα, τους έκανα, τους βάφτισα και το παιδί. Είμαστε πολύ φίλοι και οικογένεια. Παρένθεση, έχω βαφτίσει και έχω παντρέψει κι άλλους από την πόλη. Κλείνει η παρένθεση, δεν χρειάζεται να το λέμε πολύ. Και κάποια στιγμή εμφέρεται ο κορίτσι το τηλέφωνο και τι μου λέει, μη φοβάσαι, δεν θα γίνει πόλεμος. Του λέω, πού μου αρέσει καμιά πληροφορία εκεί, αυτό δικό σου το Σουλτάνο. Λέει, κάθε εβδομάδα, ακούστε τώρα, ακούστε τι πιστούς φτιάχνει ο Θεός στο έτσι. Κάθε εβδομάδα, λέει ο Γεωργής, πηγαίνει πάνω στον Κουδουνά με τα πόδια και τον είδα, λέει, να λιώνει στο κλάμα και να λέει τι. Αγιώργη μου, Παναγίτσα μου, μην αφήσετε να σφαχτούμε με τους Ρωμιούς. Εγώ ξέρω τι θησαυρό κρύβουν οι Ρωμιοί, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι μουσουλμάνοι, ο Γεωργής, ο Αγιώργης, η προσευχή, η βάφτιση, τούτο κοινό. Έρχεται και εξομολογείται, έρχεται και κοινωνάει και τρέχουν όλα τα δάκρυα. Αυτός είναι ο Θεός, αυτοί είναι οι άνθρωποι Του. Να είστε καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Έχω, ναι, λίγο. Και για να δείχνουμε ευκαιρίες αγάπης,
έξω τα βιβλία που είναι, είναι από συνεργάτες μου. Βοηθάμε ένα παιδί στην Αθήνα που κάνει μια τιτάνια προσπάθεια ζωής και μέσα από τη δικιά του επιτυχία, έπρεπε 15 χρονών να είχε πεθάνει από την νόσο που έχει, έφτασε 25 και γύρισε στη σχολή του, σπουδάζει, κάνει και από τη δικιά του προσπάθεια θα βγει και το αντίστοιχο φάρμακο, γίνεται όλα αυτά, βοηθήστε λίγο την επιβίωση. Και μεθαύριο θα είμαστε μια ομιλία, πότε, πού, πώς, πότε. Δέστε αυτή την αφήσατε. Φτάνει, φτάνει. Να είστε καλά.